Με πρώτο πλάνο το κατσαρόλι, ξεκινάμε και σας δίνουμε το στίγμα ότι είμαστε στην κουζίνα μας και δεν είμαστε μόνοι μας, είμαστε με τον Τζόρτζιο Μανγκανιέλο. Buonasera Ιωάννα και Στέλιο. Buonasera, Τζόρτζιο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε και έχουμε εδώ συντονιστεί γιατί μας έχεις προειδεάσει με ένα ιδιαίτερο γλυκό παραδοσιακό από την Νάπολη, το οποίο προφέρεται πώς? Μιλιάτσο. 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 Τι σημαίνει, έχει κάτι με το μίλε, ας πούμε, χίλια κάτι? Α, όχι, 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 είναι, είναι από τα, προέρχεται από τα, απ τα λατινικά το μιλιάτσιουμ, που είναι, είναι η ένδειξη ενός παραδοσιακού ψωμιού της Νάπολης. Και είναι το, το αλεύρι από μήλι. Νομίζω στα ελληνικά λέγεται κεχρή, αν δεν κάνω λάθος. Μας πιάνεις εντελώς αδιάβαστος, αλλά μας αρέσει όλο αυτό. Ναι. Όπως και να έχει, είναι ένα γλυκό παραδοσιακό, το οποίο μου είπες ότι φτιάχνεται εύκολα. Είναι όντως έτσι, γιατί παρακολουθεί κόσμος και για μια ακόμα φορά αναρωτιούνται. Μπορώ να το κάνω σπίτι μου? Πραγματικά είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύκολο και ελάχιστα και απλά υλικά και είναι πάρα πολύ νόστιμο. Τα υλικά είναι... τα βλέπουμε, τα έχεις βάλει πάνω στο μπάγκο μας και είναι, μπορεί και να τα έχει και η κάθε νοικοκυρά στο ντουλάπι της. Είναι, ναι, πάρα πολύ απλά. Έχουμε το σιμιγδάλι εδώ πέρα, όπως ψηλό, μυζήθρα, φρέσκια μυζήθρα. Λίγη άχνη ζάχαρη για την επικάλυψη στο τέλος, ζάχαρη, ζάχαρη, αυγουλάκια, λίγο βούτυρο για το ταψάκι μας, πορτοκάλι και ξύσμα λεμονιού που θα βάλουμε. Και στην κατσαρόλα σου τι έχεις? Το γάλα. Έχεις γάλα. Ναι. Πολύ απλά και εύκολα λοιπόν. Πάρα πολύ απλά. Υλικά. Ναι. Πάρα πολύ. Είναι γλυκό που το φτιάχνουν ακόμη και σήμερα στα μέρη σου, στην Νάπολη. Είναι ένα γλυκό πάρα πολύ παλιό. Μιλάμε για το Μεσαίωνα. Είναι γλυκό το οποίο αρχαία γινόταν με αυτό το μήλι και το αίμα του γουρουνιού. Με αυτό ψινόταν παλιά. Μετά από αιώνες άλλαξε. Ευτυχώς που άλλαξε. Δεν άρεσε αυτό το βρικολακίστικο, μα... Γιατί το έχει αλλάξει με το. Και βγάλαν το αίμα του γουρουνιού και βάλαν το γάλα, ας πούμε. Ναι, παρόλο που παραδοσιακά σε κάποια χωριά ακόμα. Το κάνουν έτσι. Τρώνε, ας πούμε, το αίμα του γουρουνιού που θεωρείται ένα πλήρες γεύμα για τις αντοχές του αγρότη τότε, για τις δουλειές που έκαναν. Σοβαρά. Ναι. Wow. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Εμείς κρατάμε την άλλη εκδοχή του χωρίς το αίμα. Εδώ λοιπόν με το γάλα. Πώς ξεκινάμε? Λοιπόν, και ξεκινάμε. Τι έχεις ήδη ξεκινήσει εσύ να. Ναι, με το γάλα που εδώ έχει ξεκινήσει να σιγοβράζει. Το βάζουμε πάνω μέχρι να αρχίσει να βράζει και θα προσθέσουμε μέσα το σιμιγδάλι μας που είναι εδώ πέρα. Θα το προσθέσουμε σιγά σιγά. Θες να ανακατεύω? Ναι, ναι. Το αφήνεις να βράσει κανονικά το... Ναι, να βράσει και θα το σταματήσουμε τα μόλις γιατί θα αρχίσει να πίζει στην ουσία. Και δεν θέλουμε να σβολιάσει. Αυτό σημαίνει, είναι σαν τις κρεμούλες που κάνουν οι μαμάδες. Κάτι ναι, μου θυμίζει εμένα τώρα αυτό. Ξυπνάνε παιδικές αναμνήσεις. Κάτι. Πολέντα, μας θυμίζει ραβανί, μας θυμίζει... Να το, ραβανί ήταν. Κάνει η μαμά σου ραβανί. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Πες της να μας στείλει λίγο. Να της πω. Θα μας στείλει τώρα, μας ακούει. Ευτυχώς που υπάρχουν τακτέλ και στέλνουμε δέματα. Έχεις φάει ραβανί? Ναι, έχω φάει πολλές εκδόσεις, ας πούμε. Στη Βέρεια το κάνουν διαφορετικό. Δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι και διάσημο της Βέρειας το ραβανί. Ή ρεβανί το λένε ανάλογα την περιοχή. Δες πώς πίζει τώρα. Α, πάρα πολύ ωραία. Θα σταματήσω τώρα που έχει πίζει. Ο Μάνος θα μας βάλει λίγη μουσική να ακούμε. Ιταλιάνο, πρέγω. Παραγγελιά, ιταλική μουσική θέλουμε. Και κατά τα άλλα, αυτό το γλυκό φέρνει το τέλος του χειμώνα στην Ιταλία. Δηλαδή, όταν φτιάχνουμε αυτό το γλυκό, εννοούμε ότι ο χειμώνας τελειώνει. Άρα υποδεχόμαστε... Ναι, ναι, ναι. Είναι γλυκό που φτιάχνεται καρνεβάλι προς Πάσχα και Πάσχα. Α, εκείνη την περίοδο. Τέλος του χειμώνα, αρχή της άνοιξης. Άρα τέλος. Δείτε το πώς έπηξε λοιπόν. Και έχεις χαμηλώσει τη φωτιά, να το πούμε στους φίλους και στις φίλες. Ναι, δεν θέλω να μου πιάσει. Γι' αυτό θέλει έτσι λίγο ανεκάτωμα. Κάθεμα είναι 3-4 λεπτά φτάνουν, διότι μετά έχουμε και το ψήσιμο. Γυμνάζεις και το χεράκι σου με αυτό. Ναι.
Αν με αφήσει, θα το κάνω όση ώρα μου πει. Ναι, ελπίζω να μην είναι στα πλαίσια μια πλάκα. Απασχολείστε τη μαλλιά σου με το φίλο μου, θα κάνουμε τα υπόλοιπα. Πολύ ωραία, να περάσετε όμορφα. Λοιπόν, να πάμε από εκεί. Ναι, εδώ. Λοιπόν, εμείς θα βάλουμε μέσα τη μυζήθρα μας. Μυζήθρα φρέσκια, λοιπόν. Έτσι, όμορφα και ωραία. Πιάστε την αυτή. Μια που τα πάει μια χαρά. Λοιπόν. Βάζεις όλα τα υλικά. Ναι, τη ζάχαρη. Θέλεις να πάρω κάτι για να ανακατέψω. Τι έχουμε. Τη Μαρή. Θα αρχίσουμε να ανακατεύουμε λιγάκι. Θα μας κάνετε με το θέμα ξεφτέρια. Πότε ο ένας, πότε ο άλλος, κάτι θα μάθουμε. Και θα περιμένουν οι φίλοι μας να τους ετοιμάσουμε κάτι κάθε φορά που τους καλούμε σπίτι και εμείς τίποτα. Παρ' όλα αυτά έχουμε γνώσεις εγκυκλοπαιδικές. Και είναι πολύ βασικό αυτό. Να σας θυμίσουμε ότι ο Τζόρτζιο, εκτός τα σεμινάρια που κάνει αυθεντικής ιταλικής κουζίνας, κυκλοφόρησε και από τις εκδόσεις Ήτανος ένα εξαιρετικό βιβλίο που σου δείχνει βήμα-βήμα πώς θα κάνεις την καλύτερη αυθεντική ιταλική πίτσα, τα καλύτερα γλυκά και τις πιο νόστιμες μακαρονάδες και όχι μόνο. Τζόρτζιο είναι έτοιμο, νομίζω, ενσωματώθηκε. Το σβήσουμε. Πολύ ωραία. Τώρα, άμα δεν έχει τελειώσει, θα σου δώσω και αυτό. Τα αυγουλάκια μέσα. Τρία αυγουλάκια. Ωραία. Φεύγει και αυτό. Θα βάζουμε σιγά σιγά. Για τις φίλες που μας παρακολουθούν, συνεχίζουν να ανακατεύουν μαζί με μένα όσο χρόνο του δίνω και καταλαβαίνει ή απλά όντως με κρατάτε απασχολημένη, να ξέρει πώς δεν αισθάνομαι. Και τα δύο. Λοιπόν, α, έτσι. Το αφήνουμε, θέλει 3-4 λεπτά έτσι να σιγοβράσει για να ψηθεί λιγάκι. Μετά θα το βγάλουμε από τη φωτιά. Για να το αφήσουμε να κρυώσει και λιγάκι, διότι θα ήταν σωστό να το ενσωματώσουμε όταν είναι χλιαρό, όχι όταν καίει. Ναι, okay. Έτσι πηχτό το θέλουμε όμως, ε! Ναι. Ωραία. Τώρα εμείς θα προσθέσουμε το πορτοκάλι, χυμό από ένα πορτοκάλι, πολύ απλά, θα το ενσωματώσω έτσι. Στέλνια μου, τα έδωσες όλα πριν, σε είδα εγώ με τώρα κάτι. Είναι ωραίο και αγχολητικό τελικά. Είναι. Το μαγείρευμα, η ζαχαροπλαστική, απλά η ζαχαροπλαστική θέλει ακρίβεια. Θα δείτε σε λίγο την κάρτα των υλικών, τόσα όσα σας λέει ο Ιταλός μας σεφ, τόσα υλικά ακριβώς θα τα ζυγίσετε για να τα βάλετε. Όταν έβαλες τη μυζήθρα, στόχος ήταν να αφομοιωθεί πλήρως ή να φαίνονται κομματάκια-κομματάκια, μπορεί δηλαδή να αλλιώσει. Θα ήθελε με ένα σύρμα, ας πούμε, να χτυπηθεί λίγο καλύτερα, έτσι ώστε η μυζήθρα που προσθέτουμε μέσα, καταρχάς να είναι ήδη λιωμένη η μυζήθρα και όχι όπως είναι στη συσκευασία. Να έχει, δεν θέλουμε να αφήσει κόμπους. Μην έχει αφήσει κόμπους, να την περάσουμε με το σύρμα έτσι ώστε να σπάσει, να μην έχει γρομπαλάκι. Να περάσω με το σύρμα τώρα να το χτυπήσω. Εντάξει, τώρα είναι λίγο, θέλει λίγη δουλειά για να γίνει αυτό, αλλά αφού θέλει να συνεχίσει να χτυπάμε το. Όχι, να κάνει. Εντάξει, με κρατάει απασχολημένη. Λοιπόν. Όχι, Τζόρτζε, θέλω να γίνει καλή συνταγή γιατί μα παρακολουθεί. Θα βάλει ξύσμα λεμονιού. Ναι, ξύσμα λεμονιού μέσα. Αν είναι καιρωμένο το λεμόνι που θα πάρετε, πλύντε το καλό να φύγει το κερί. Βεβαίως, πάντα βιολογικά. Αν είναι καιρωμένο, είπες. Ναι, αυτά τα και πολύ γυαλιστερά έχουν κερί απ' έξω. Αλήθεια. Να, ένας μύθος που μόλις καταρρίφθηκε. Μοσχομύρισε άνοιξη, λεμονάκι και πορτοκάλι. Το άφησα για το τέλος. Σου φτιάχνει τη διάθεση. Βρε εσύ, μήπως να ξύνω λεμόνια κάθε φορά που πέφτω. Ωραία. Ανακατεύω. Ναι. Τι ωραία. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Έχει μια δόση από γλυκό μανούλας, ε. Ναι. Το έφτιαχνε η γιαγιά σου αυτό το γλυκό. Η αυτό, μαμά σου. Ναι, σπιτικά είναι κάτι παραδοσιακό για τις γιορτές, καρνεβάλι, Πάσχα. Και έτσι βάζουμε μέσα, αφού έχουμε βάλει ας πούμε, το σιμιγδάλι έτσι, για να κάνουμε μια επανάληψη, το γάλα πάνω να σιγοβράσει, προσθέτουμε το σιμιγδάλι σιγά σιγά, κοκκινίζοντας λιγάκι έτσι ώστε να μην κάνει γρόμπους. Το ανακατεύουμε ένα σύρμα, το αφήνουμε 3-4 λεπτά. Στη συνέχεια βάζουμε τη μυζήθρα με τα αυγά και τη ζάχαρη σε ένα άλλο μπολ. Θα ανακατεύουμε με ένα σύρμα καλύτερα καλά για να λιώσουν, να ενσωματωθεί καλά η μυζήθρα με τα υπόλοιπα υλικά. Προσθέτουμε στη συνέχεια το ξύσμα λεμονιού και το πορτοκάλι. Και στο τέλος, αφού έχει χλιαρίνει, λίγο έτσι κρυώσει η
το σμιγδάλι μας με το γάλα, θα το ενσωματώσουμε όλο μαζί. Ωραία. Αυτό είναι νομίζω έτοιμο. Το ναι. Βούτυρο πότε το βάζεις? Είναι για το ταψάσμα που θα πάρουμε τώρα, το ταψάκι. Στο δίνουμε. Αναβουτυρώσει καλά το ταψί. Θα κάνουμε πρώτα, θα ενσωματώσουμε τα υλικά μας. Θέλεις αυτό? Ναι. Βροχή. Ωραία. Ακούγεται. Αυτό νομίζω και εγώ, ότι αυτή τη στιγμή έξω από το στούντιο βρέχει και νομίζω ότι βρέχει δυνατά. Σοφία, εσύ ακούς? Βρέχει, Δανάη? Λοιπόν. Βρέχει, Τι σας έλεγα για την βροχή? Λοιπόν, δείτε τη θετική πλευρά. Το βέβαια, λοιπόν. Ορίστε. Το βάζεις λίγο-λίγο και ανακατεύει συνεχώς. Ναι. Υπάρχει εκεί κίνδυνος τώρα να σβολιάσει ή όχι? Θα ήταν καλύτερα να μην είναι ζεστός, μην το είναι καυτό. Γι' αυτό είπα να έχει κρυώσει. Και αν έχει κρυώσει, επειδή μετά διαλύεται και πιο δύσκολα, μπορούμε να ρίξουμε αντί για το σιμιγδάλι στο υγρό, να ρίξουμε το υγρό σιγά σιγά στο σιμιγδάλι ανεκατεύοντας. Έτσι ώστε να το ανοιγατώσεις. Ναι, 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 ναι. Πόσο πολύ μοιάζει η ιταλική κουζίνα τελικά με την ελληνική? Και είναι η σοφία της απλής νοικοκυράς που με 2-3 υλικά, ταπεινά απλά, κάνει θαύματα. Ναι, απλά να κλείσω πράγματα. Την κουζίνα γιατί βαράει. Α, ναι. Είναι κουζίνα με προσωπικότητα αυτή. Παραπονιέται τώρα γι' αυτό. Κάνει ηχηρά αισθητό το παρόν της. Έτοιμο. Αυτό το γλυκό δεν είναι από αυτά που λες φουσκώνουν, ας πούμε έτσι? Φουσκώνει, φουσκώνει. Φουσκώνει. Φουσκώνει και θα πούμε για το ψήσιμο. Αφού το βάλουμε μέσα, αυτό θα φουσκώσει περίπου, θα διπλασιάσει ο όγκος του. Τι έχει μέσα που το βοηθάει, τα αυγά? Τα αυγά, βεβαίως. Τα αυγά, είναι η φυσική μαγιά, το αυγό, το ασπράδι. Λοιπόν, έτσι έχουμε κάνει μια ωραία κρεμούλα εδώ πέρα. Και είδαμε ότι δεν σβόλιασε καθόλου. Ωραία, λοιπόν. Και πάμε να βάλουμε το βουτυράκι μας μέσα στο... στο ταψί. Θα το βουτυρώσουμε καλά, εγώ πάντα έτσι με ένα παραδοσιακά μια χαρτοπεσετούλα, για να μην λερωθώ. Στόχος είναι να το βουτυρώσεις, όχι να το αφήσεις και ένα κομμάτι μέσα. Όχι, να το βουτυρώσουμε. Ωραία. Έτσι ώστε να μην μας κολλήσει. Και τα τυχώματα. Αν εναλλακτικά βάλεις λάδι και στη φόρμα σου λίγο-λίγο αλεύρι. Ναι, μας κάνει το ίδιο. Το ίδιο. Ναι, 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 βεβαίως. Και είμαστε... προθερμένης φούρνο. Έχουν προθερμάνει στους 200 βαθμούς χωρίς αέρα. Χωρίς αέρα, αντιστάσεις 200 βαθμούς. Για 60 λεπτά ή αερόθερμο στους 180 για 45 με 50 λεπτά. Το ψήσιμο. Βάζουμε το φούρνο λοιπόν να ζεσταθεί. Βάζουμε το μείγμα μας στο... πρόντι. Ταψάκι και φουρνίζουμε. Και κάνουμε το, τα μαγικά μας. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Και εδώ είμαστε λοιπόν. Τι γλυκές μυρωδιές. Παίρνει ωραίο χρώμα από πάνω. Οπ. Αυτό στο ψήσιμο είχε φουσκώσει, ήταν το διπλάσιο. Τώρα έχει χαμηλώσει λιγάκι το... Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο άχνη. Το στολίζεις, η γοητεία του είναι η άχνη, ε? Ναι, και η μυρωδιά που δίνει είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν θυμίζει κάπως τα pancakes που πάμε και μας σερβίρουν καμιά φορά σε κάποια μαγαζιά πρωινά? Δεν σου φέρνει έτσι λίγο αυτό το... εγώ πεινάω τώρα, δεν μου φαίνει τίποτα. Πεινάς και εσύ, πεινάω και εγώ, όχι μαύρο και τι θα κάνω. Είναι τόσο νόστιμο, λοιπόν. Και πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Το πορτοκαλάκι. Το πορτοκαλάκι το βάλαμε μέσα σαν χυμό. Δεν θα ξύνεις κάτι από πάνω? Όχι, 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 είμαστε ήδη, το έχουμε, οπ. Λοιπόν. Ένα για την Ιωάννα. Ένα τέταρτο για την Ιωάννα. Όχι. Ένα έκτο, όχι. Οπ. Εντάξει. Ωραία. Έτσι τα μαγικά μας, τώρα είναι η καλύτερη στιγμή της ημέρας. Εσύ πραγματικά τόσο οργανωμένος, πόσο σε χαίρομαι και πόσο σε καμαρώνω. Okay. Ένα για την Ιωάννα. Ένα για την Ιωάννα. Απ' έξω έχει ροδίσει και μέσα είναι έτσι, μαλακό, με ναι, το ναι. Μάτι το βλέπω. Βλέπετε μαλακό. Είναι, μαλακό. Είναι πάρα πολύ. Κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι. Μαλακό. Οι φίλες μου τώρα σίγουρα θα έχουν μπει στη δικασία να το δοκιμάσουν. Πιρούνια θέλουμε. Λοιπόν, έχει πιρουνάκια μικρά. Πήγα, έβαλα χεράκια. Να βρήκα ένα μικρό.
Εσύ δεν θα φας. Να δεις τι έκανες. Για να δούμε. Εσύ ξέρεις τι. Θα δοκιμάσω βεβαίως. Είναι ένα γλυκό που αγαπάς. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τα παραδοσιακά είναι και τα πιο νόστιμα από το δικό σου. Σε ευχαριστώ. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Είναι γλυκό που δεν νιώθεις ότι σε γκόνι που λέμε στα ελληνικά. Από την γλύκα του. Πολύ, πολύ αγαπητό. Είναι πολύ είναι διακριτικό ανάλαφρο. Και είναι, ναι, είναι ανάλαφρο και είναι πολύ ωραίο. Έχει πάρα πολύ ωραία γεύση, ελαφριά και νομίζω συνοδεύεται και τέλεια με τον καφέ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ εσάς και πάλι. Ραντεβού την άλλη Τρίτη λοιπόν εμείς. Γράτσιε. Και διαφημίσεις. Γράτσιε.